είναι η ίδια έκθεση να επεκταθεί πολύ χρονικά, γιατί οι εκδότες δεν μπορούν να δίνουν περισσότερο συνήθως. Θα μπορούσε ίσως ελάχιστα, θα μπορούσε να επεκταθεί σε μια περίοδο 2-3 εβδομάδων ενός μήνα. Η δραστηριότητα γενικότερη είναι εκδηλώσεις στην πόλη, αλλά επαναλαμβάνω ότι προσωπικά θα ευχόμουν η έκθεση να κάνει εκδηλώσεις και των δηλών την παρουσία της όλο τον χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Θέλω δημόσια να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την ομάδα επικοινωνίας του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και την υπεύθυνη, την καθηγήτρια, την κυρία Αναστασία Αναφοπούλου, που νομίζω είναι μαζί μας σήμερα. Είναι ακόμα μια συνέργεια με ανθρώπους και ιδρύματα της Βόρειας Ελλάδας. Μας άνοιξε τα μάτια προς αυτό πέρυσι και πάλι ο Γάλλος Πρόξενος, που χρησιμοποίησε που χρησιμοποίησε τα παιδιά του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την προώθηση στα κοινωνικά δίκτυα. Είδαμε την καταπληκτική δουλειά που κάναμε και τους καλέσαμε να την κάνουν φέτος για όλη την έκθεση. Και νομίζω ότι κάναμε τη διαφορά. Είναι ένας τομέας στον οποίο εμείς με τον υπάρχοντα περιορισμό δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Νομίζω ότι θα βλέπετε ήδη στα κοινωνικά δίκτυα ένα άλλο πρόσωπο αυτής της έκθεσης, χάρη σε αυτό το τμήμα, το ΤΕΙ.